Έχει ζητήσει το λόγο για 3 λεπτά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Δραγκούσης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο λόγος για τον οποίο ζητήσαμε το λόγο είναι γιατί θέλουμε να θέσουμε στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου την υποχρέωση του κυρίου Κερακάκη, του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, να έρθει να δώσει συγκεκριμένες εξηγήσεις. Θα το πω όσο πιο απλά μπορώ να το πω για να γίνει απολύτως κατανοητό. Πολίτης, του οποίου το κινητό παγιδεύτηκε με Predator, δέχτηκε μήνυμα που περιείχε αυτό το κακόβουλο λογισμικό με παραποιημένη ελαφρώς, όπως συνέβαινε σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις, τη διεύθυνση εμβόλιο.gov.gr. Πότε ο πολίτης αυτός δέχτηκε το επιμολυσμένο μήνυμα που παγίδευσε το κινητό του με Predator? Λίγες μέρες πριν κάνει το εμβόλιο του. Δηλαδή, την ώρα που περίμενε το SMS υπενθύμησης του εμβολίου του, του ραντεβού του για το εμβόλιο που είχε προγραμματίσει, αντί να πάρει το κανονικό SMS υπενθύμησης για το ραντεβού του για το εμβόλιο, πήρε το μολυσμένο SMS με Predator. Και αυτό για το οποίο πρέπει να έρθει εδώ ο κύριος Φιερακάκης άμεσα να δώσει εξηγήσεις στην Εθνική Αντιπροσωπεία, είναι πώς γνώριζαν οι χειριστές του Predator, οι κατασκοπείς του Predator, το ενιαίο αυτό κέντρο παράνομων υποκλοπών, ΕΙΠ και Predator με έδρα το Μέγαρο Μαξίμου. Πώς γνώριζαν λοιπόν αυτοί το αυστηρά προσωπικό αυτό δεδομένο του πολίτη για το πότε είχε κλείσει το ραντεβού του για να πραγματοποιήσει αυτό το εμβόλιο? Γιατί βεβαίως, όπως καταλαβαίνουμε όλοι και όπως τα παθαίναμε όλοι, ο πολίτης αυτός πάτησε το link και επιμολύνθηκε το κινητό του και παραδόθηκαν οι επικοινωνίες του και η προσωπική του ζωή στο Predator, στο ενίο αυτό κύκλωμα, την εγκληματική οργάνωση με έδρα το Μέγαρο Μαξίμου. Οφείλει λοιπόν ο κύριος Κερακάκης να έρθει να δώσει εδώ αυτές τις εξηγήσεις, γιατί είναι προφανέστατο ότι προκύπτει ενιαίο κέντρο διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των πολιτών που υπάρχουν στις πλατφόρμες Gov.gr και στις άλλες πλατφόρμες του δημοσίου, με το παράνομο σύστημα και τους εγκεφάλους που είχαν εγκαταστήσει αυτές τις παράνομες παρακολουθήσεις μέσω Predator. Και βεβαίως οφείλει να απαντήσει, γιατί όπως ξέρουμε όλοι καλά, προέκυψαν και οι καταγγελίες για την περιβόητη Μαγιορίτας, η οποία πενεύεται και υπερηφανεύεται ότι βοήθησε τη Νέα Δημοκρατία το 19 να κερδίσει τις εκλογές, χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας ακριβώς αυτά τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών για να ουσιαστικά χειραγωγήσει τις πολιτικές τους και εκλογικές τους προτιμήσεις. Θα πρέπει λοιπόν συνολικά για όλους αυτούς τους λόγους ο κ. Πιερακάκης να έρθει να δώσει εξηγήσεις εκ μέρους του κυρίου Μητσοτάκη, εγκεφάλου αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, εκτός αν ο κ. Πιερακάκης προτιμά αντί να έρθει να δώσει αυτές τις εξηγήσεις απευθείας να στείλει την παραίτησή του. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το πρωί μίλησα για συνωμοσιολογία και πριν ένα λέκτορ λαλήσει τρεις, συνωμοσιολογία στο τραπέζι. Λοιπόν, με βάση τα στοιχεία τα οποία αναφέρατε, κύριε Ραγκούση, στην καταγγελία. Με βάση τα στοιχεία τα οποία αναφέρατε, κύριε Ραγκούση, στην καταγγελία, είπατε, αν δεν κάνω λάθος, ότι κάποιο μήνυμα του εμβολίου, του Εθνικού Συστήματος Εμβολιασμού, πήγε σε πολίτη και περιελάμβανε μολυσμένο λογισμικό. Σωστά? Αν δεν κάνω λάθος, αυτή είναι η συζήτηση. Μετά το πήρε το Predator. Θέλω να καταλάβω λίγο την περίμετρο της υπόθεσης. Και μόλις του μπήκε το εμβόλιο, το πήρε το Predator Συγγνώμη. Θα ήθελα να διευκρινίσω, κύριο Δραγκούση. Κύριε Δραγκούση, εγώ. Μισό λεπτό. Δεν προείδρευα εγώ. Εδώ πληροφορήθηκα όμως ότι ζητήσατε να σα δώσω απάντηση. Δεν ξέρω ακριβώς τι διήμυφθη. Αφήστε λοιπόν να ολοκληρώσει και αν χρειαστεί, κάντε μια διόρθωση των λεγόμενών σας να διευθετηθεί το θέμα. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, με βάση αυτά που κατάλαβα, καταρχήν, να πούμε τι είναι το Εθνικό Σύστημα Εμβολιασμού. Το Εθνικό Σύστημα Εμβολιασμού είναι ένα σύστημα διεθνώς αναγνωρισμένο. Είναι ένα σύστημα αναγνωρισμένο από κάθε Έλληνα πολίτη και είναι ένα σύστημα το οποίο έχει και ένα κακό. Κρατάει πρακτικά για τα πάντα. Δηλαδή έχει όλα τα στοιχεία όλων των μηνυμάτων που ιστορικά έχει στείλει
Και άρα τα πάντα είναι εύκολα ελέγξιμα, αποτυπώσιμα, από άκρη σ' άκρη. Αυτό όμως το οποίο αναφέρατε επίσης έχει να κάνει και με κάποιο μήνυμα το οποίο έχει ληφθεί. Τα μηνύματα αυτά, όπως έχουμε δει και από την ιστορία με τον παράνομο λογισμικό, το οποίο είναι σοβαρό, στο header του μηνύματος ενίοτε μπορεί κάποιος να το παραποιήσει ή να το κενώ στο SMS. Και έτσι σε πολλές περιπτώσεις αντίστοιχων μηνυμάτων που βγαίνουν από πολλές εταιρείες και λένε προσοχή, δεν είμαστε η Εθνική Τράπεζα, μπορεί από το κενό στο SMS κάποιος να το παραποιήσει. Από εκεί και πέρα, σε όλη την υπόλοιπη υπόθεση, τα μηνύματα αυτά μοιάζουν. Εσείς αναφέρατε ότι υπήρχαν βέβαια προσωπικά δεδομένα σε αυτή τη συζήτηση. Δεχόμενος αυτό το οποίο αναφέρατε, θα σας πω ότι υπάρχουν εκατοντάδες τρόποι να μπορέσει κανείς αυτά να τα αποκτήσει. Ο πιο βασικός είναι η φαρπαγή άλλων στοιχείων του χρήστη. Τον έχει πρόσβαση, π.χ. στο email, τον έχει πρόσβαση σε εκατοντάδες άλλα στοιχεία ή και σε κοινωνική μηχανική. Αλλά το χαρακτηριστικότερο όλων είναι ότι στο Εθνικό Σύστημα Εμβολιασμού έχουν πρόσβαση 40.000 φαρμακοποιοί, γιατροί και ΚΕΠ. Αυτή είναι η αρχιτεκτονική του συστήματος και είναι ομοειδής με την ίδια αρχιτεκτονική άλλων χωρών. Τώρα, ο ισχυρισμός, οι άνθρωποι του GovGR είναι οι άνθρωποι, πώς το είπατε, του Predator. Τι να πω. Δηλαδή, έχουμε ένα εθνικό κεκτημένο εδώ πέρα, το οποίο πρέπει να το συνεχίζει ο ένας μετά τον άλλον. Οι άνθρωποι που το δούλεψαν αυτό εντωμεταξύ δεν είναι και όλη η Νέα Δημοκρατία. Είναι άνθρωποι που είναι από όλο το πολιτικό σύστημα, είναι μηχανικοί, είναι τα στελέχη του Υπουργείου. Ένα καλό πράγμα κάναμε τώρα. Και να πάμε και αυτό, επειδή δεν μπορούμε να το υπονομεύσουμε, επειδή δουλεύει καλά, να πάμε να το διαλύσουμε και να πετάξουμε λάστι πάνω του ηθικά, επειδή έχουμε εκλογές, κάπου φτάνει. Έτσι δεν είναι? Κύριε Ρεγκούση, νομίζω δεν σας απέντησε. Ωραία. Παρακαλώ διευκρινήσεις. Για ένα λεπτό διευκρινήσεις, γιατί δεν προβλέπετε πια αυτό η συζήτηση. Κύριε Κυρακάκη, είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που αποτολμήσατε και κάνετε πριν από ένα λεπτό εδώ. Εξαιρετικά εντυπωσιακό, λέω, είναι αυτό που αποτολμήσατε να κάνετε πριν από ένα λεπτό στην αίθουσα του Κοινοβουλίου. Ήρθατε εδώ και ξεκινήσατε με την πεποίθηση ότι έχετε απέναντί σας μια συνωμοσιολογία. Δεν ξέρατε τι έχω πει και ρωτήσατε να μάθω τι έχω πει. Κάνατε παύση για να διευκρινίσω τι έχω πει, αλλά είχατε βγάλει πριν από αυτό το συμπέρασμα. Τα δε 80% έως 90% όσων είπατε δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα οποία είπα εγώ. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και προκαλείτε τεράστια απορία, για να μην πω, δημιουργείται σαφέστατη υπόνοια ενοχής της τάσης της πολιτικής που έχετε ως κυβέρνηση και ως Υπουργείο, κύριε Πιερακάκη, από την ώρα που αυτή την καταγγελία που κάναμε τη διαχειριστήκατε με αυτόν τον τρόπο. Είπατε εσείς ότι είπα εγώ ότι οι άνθρωποι του GovGR είναι άνθρωποι του Predator. Ουδέν ψευδέστερον αυτού. Είπατε ότι είπα πως η υπόθεση του μολυσμένου SMS ήρθε από το εμβόλιο GR. Ούτε αυτό είπα, κύριε Πιερακάκη. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Προφυλαχτείτε, αυτοπροστατευτείτε. Διαβάστε καλά τι είπα, διαβάστε καλά τι καταγγείλαμε πριν από λίγο και αν θέλετε ελάτε ξανά. Γιατί αυτό το οποίο καταγγείλαμε είναι πάρα πολύ σοβαρό, ωραία, κύριε Πιερακάκη, και σε καμία περίπτωση, όπως για τις παράνομες υποκλοπές των 6 πολιτικών προσώπων που έχει αποδειχθεί μέσω της ΑΔΑΕ ότι πραγματοποιήθηκαν. Τώρα πάτε σε άλλο θέμα, σας παρακαλώ. Τώρα τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω, σας παρακαλώ πολύ. Τελειώνω, δευτερόλεπτα. Θα το είχατε τελειώσει. Έτσι και τώρα δεν μπορεί να έρχεστε να αποδέχεστε το ενδεχόμενο να έχει πάει τέτοιο SMS στον πολίτη, αλλά αυτό να οφείλεται στους γιατρούς. Έλεος, κύριε Πιερακάκη. Έλεος. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ για ένα λεπτό κι εσείς και να σταναλήξω το θέμα εδώ. Ορίστε. Ειλικρινά έχω μπερδευτεί. Ειλικρινά έχω μπερδευτεί. Το λέω, είδα το βίντεο, άκουσα και αυτό που είπατε τώρα, ακόμη δεν καταλαβαίνω. Αυτό το οποίο προσπαθώ να πω είναι, είπατε ότι υπήρχαν δεδομένα του εμβολιασμού, ναι ή όχι, για να το καταλάβουμε εδώ πέρα όλοι. Ναι. Είπατε ότι υπήρχαν δεδομένα, σωστά, βοηθήστε με. Είναι μεταφυσικό το πρόβλημα, δεν το ζητάω εγώ, έχει δίκιο ο κύριος Δραγκούς. Να πει, έχει δίκιο. Του το ζητάω. Τι θέλεις, να καταλάβω τι λέει. Είστε τελειώσει. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά τώρα συνέχεια. Χθες είχαμε άλλο δίδυμο, τώρα να έχουμε αυτά, δεν γίνεται. Έχει λήξει ο χρόνος τώρα δηλαδή, δεν μπορεί παρεμβάσεις να κάνει ο καθένας συνέχεια. Λοιπόν, ελάτε να τελειώσω, κύριος Υπουργός, ορίστε. Πείτε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε στον κύριο Ραγκούση να πει ακριβώς τι είναι για να απαντήσω, να μην υπάρχουν. Λοιπόν, εγώ λοιπόν, στην τρίτη πανέβαση, κύριε Πιερακάκη, σας διευκρινίζω
επαναλαμβάνοντας ότι επομένως όλα όσα είπατε μέχρι τώρα είναι άκυρα. Πείτε μου τι είπατε εσείς, κύριε Ρακούση. Λοιπόν, αυτό το οποίο είπαμε, κύριε Ψαραγκάκη, είναι, και να μην πω και το παραπάνω, και το ξέρετε ότι υπάρχει πολίτης που έλαβε το SMS υπενθύμησης για εμβόλιο που επρόκειτο να κάνει μια συγκεκριμένη ημερομηνία λίγες μέρες πριν, με το παραποιημένο εμβόλιο.gov.gr, και γεννάτε το ερώτημα, αυτοί που το έστειλαν αυτό, με το οποίο του παγίδευσαν με Predator το κινητό και τις επικοινωνίες, πού γνώριζαν ότι ο πολίτης αυτός επρόκειτο να κάνει το εμβόλιο της επόμενης ημέρας? Θα σας απαντήσει. Καταλάβατε. Απάντησα με όλες τις πιθανότητες. Ωραία, κύριε Ρεγκούση. Θα σας απαντήσει τώρα. Τώρα ελάτε, έγινε, ελάτε, αλλά έχω την εντύπωση. Ναι, παρακαλώ να μην διακόπτετε. Έχω την εντύπωση όμως. Ελάτε, κύριε Ρεγκούση. Λοιπόν, ελάτε, κύριε Υπουργέ, ορίστε. Ότι σας έχω ήδη απαντήσει. Έχω την εντύπωση ότι σας είπα ότι υπάρχουν εκατοντάδες διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους αυτό το οποίο περιγράφεται θα μπορούσε να έχει συμβεί. Είναι πολύ σοβαρό κάποιος που δεν είναι το κράτος να παριστάνει ότι είναι το κράτος μαζί σας. Αλλά από εκεί και πέρα το να λέτε ότι είναι το κράτος αυτό που στέλνει το μήνυμα, συγγνώμη, είναι αστείο. Δηλαδή, στο πρώτο θέμα, όταν έφευγαν τα link ή σε όλα τα άλλα link, έχει βγει ποτέ κανείς να πει ότι ήταν το πρώτο θέμα, ότι ήταν η Εθνική Τράπεζα και ότι ήταν τα ΕΛΤΑ? Νομίζω τώρα ότι πάει πολύ αυτό, έτσι δεν είναι? Λοιπόν.